να σας πω λίγα πράγματα για την εταιρεία κοινωνίας πληροφορίας, στην οποία είναι πρόεδρος εδώ και περίπου 14 μήνες, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Θα σας πω τι έργα υλοποιούμε σε σχέση με την ευρυζωνικότητα, επιχειρηματικότητα, νέες τεχνολογίες, ποια έργα από αυτά έχουν σχέση με την περιφέρεια και επίσης κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν σε σχέση με κάποιες δράσεις που αφορούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης θα σας πω και είναι η επόμενη μέρα των έργων. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, υπάρχει το ΕΣΠΑ, το οποίο τελειώνει. Θα έπρεπε να έχουμε συμβασιοποιήσει τα έργα, τους διαγωνισμούς που τρέχουν μέχρι τέλος του μήνα. Θα προσπαθήσουμε το συντομότερο, αν όχι μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του επόμενου ή του μεθεπόμενου μήνα να έχουμε τελειώσει με τα συμβατικά για να αρχίσουν την υλοποίηση των έργων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Δηλαδή έχουμε λιγότερο από 2 χρόνια να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικά έργα σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Και μετά ακολουθεί το καινούργιο πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, το οποίο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και στο νέο ΣΕΣ υπάρχει, στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣ υπάρχει η έμφαση στις περιφέρειες. Η κοινωνία της πληροφορίας ασχολείται με έργα τεχνολογίας, πληροφορική, τηλεπικοινωνίας και γενικά τη χρήση αυτών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν είναι νέα εταιρεία, δημιουργήθηκε το 2001, δηλαδή λειτουργεί περίπου 12 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία περίοδο και λόγω των συνθηκών της πίεσης, λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, αυτό αφορά μεγάλα έργα, οριζόντια, τα οποία έπρεπε και πιεστήκαμε να υλοποιήσουμε, να τρέξουμε μάλλον πάρα πολύ. Άρα, λόγω των συγκυριών, αλλά και λόγω της τελευταίας αυτής χρονικής φάσης, τρέχουμε με πολύ μεγάλες ταχύτητες και προσπαθούμε. Χωρίς βέβαια να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις μας στιγμές. Και το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο σε εμάς, που και εμείς έχουμε προβλήματα γραφειοκρατίας και λειτουργικότητας, οφείλεται και στις άλλες δομές με τις οποίες επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε του δημοσίου. Υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία, μια τρελή γραφειοκρατία, την οποία κανείς δεν θέλει να κόψει με το μαχαίρι. Δυναμικά να καταργήσει, δυστυχώς. Υπάρχουν ακόμα μηχανισμοί οι οποίοι αντιστέκονται. Δυστυχώς. Η κοινωνία της πληροφορίας έχει υλοποιήσει έργα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου, τα οποία προσεγγίζουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο, είναι 950 εκατομμύρια ευρώ, και περίπου 1.300 έργα του ΕΣΠΑ. Επίσης, για τα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει η κοινωνία της πληροφορίας έχουν υπάρξει και πόροι εθνικοί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι πολύ συχνό τελευταία, και άλλους εθνικούς πόρους τακτικών προϋπολογισμών, κυρίως όμως ΕΣΠΑ. Τα έργα τα οποία υλοποιούμε στην παρούσα φάση είναι περίπου 250. Είναι πάρα πολλά έργα. Υλοποιούμε τρεις κατηγορίες έργων. Υλοποιούμε έργα για δημόσιους φορείς, δηλαδή Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση. Υλοποιούμε έργα εθνικής εμβέλειας πληροφορικής αλλά και τηλεπικοινωνιών, όπως είναι το ΣΥΖΕΦΡΙΣ, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του δημόσιου τομέα, και άλλα έργα τα οποία θα σας περιγράψω, τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την επικράτεια. Και υλοποιούμε εδώ και περίπου 2,5 χρόνια και έργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένες δράσεις, τις οποίες οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, έχετε συμμετάσχει, κάποιοι μάλλον από εσάς, όπως είναι τα προγράμματα Digi Retail, Digi Content, Digi Lodge, E-Security, τα οποία για τα οποία θα σας πω κάποια πράγματα στη συνέχεια. Άρα, εμείς υλοποιούμε έργα πληροφορικής για δημόσιους φορείς, υλοποιούμε έργα τηλεπικοινωνιών για το δημόσιο και υλοποιούμε και δράσεις για ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Θα σας πω τα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει και αφορούν στην περιφέρεια.
πέρα από τα μεγάλα οριζόντια για όλη τη χώρα, τα οποία προφανώς έχουν επιπτώσει και στην περιφέρεια, συγκεκριμένα για την περιφέρεια έχουμε υλοποιήσει τρία έργα. Το πρώτο έργο είναι σε σχέση με τον Καλλικράτη που ανέφερε ο Περιφερειάρχης πριν, το έργο το οποίο αφορά στη λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων Δήμων. Προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων, 800.000 ευρώ, κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο αυτό τελείωσε, υλοποιήθηκε, έχει παραληφθεί, λειτουργεί και αφορά σε ενοποίηση σκόρπιων πληροφοριακών συστημάτων σε 13 Δήμους. Η Δήμη αυτή είναι ο Δήμος της Ανατολικής Μάνης, ο Δήμος Βέλου Βόχας, Ευωθυμίας, Δυτικής Μάνης, Επιτάβρου, Ευρώτα, Μεγαλόπολης, Μονεβάσιας, Νότιας Κοινωρίας, Καλλίας, Πύλου, Νέστορος, Τρυπόλεως, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, και Τριφυλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο. Είναι 13 Δήμοι. Αυτά τα έχουμε ολοκληρώσει τεχνικά, δηλαδή ο ανάδοχος έχει παραδώσει. Είναι σε λειτουργία, έχουν ενοποιηθεί τα συστήματα, έχουν να κάνουν οικονομική και λογιστική διαχείριση με διοικητική υποστήριξη, δηλαδή μισθοδοσία και πρωτόκολλο, με τα έσοδα, ίδρυυση, ΤΑΠ κτλ. Και τα μητρώα, δημοτολόγιο, μητρώο ρένου κλπ. Θεωρείται σημαντικά έργα. Δεν γνωρίζω την αποτελεσματικότητα. Θα μου την πείτε εσείς αν υπάρχουν προβλήματα. Εμείς ως εταιρεία τα έχουμε παραλάβει, έχουμε πληρώσει και παρακολουθούμε όσο μπορούμε την υλοποίηση μέσω των αναδόχων. Αν υπάρχουν προβλήματα, σου είπα πάρα πολύ, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση προβλημάτων ή οτιδήποτε θέλετε σε σχέση με την υλοποίηση για να αποφύγουμε προβλήματα, παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργικότητα, κάποια προβλήματα, καλό θα είναι να τα συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα έργο. Το δεύτερο έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την ψηφιοποίηση ληξιαρχείων, δηλαδή ληξιαρχικών πράξεων, ληξιαρχείων της ομάδας ΔΕΛΤΑ, η ομάδα ΔΕΛΤΑ Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος. Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων. Και αφορά στην ψηφιοποίηση με τη μεθόδους της σάρωσης ληξιαρχικών πράξεων των 220 ληξιαρχείων που υπάρχουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος. Είναι 220 ληξιαρχεία, διαφορετικά σημεία. Είναι πολύ μεγάλο και φιλόδοξο έργο, με την ολοκλήρωση του οποίου σε συνδυασμό με το Οικοδιαμόρφωση Μητρόπολιτων, άλλο μεγάλο έργο, είναι της τάξης των περίπου 10 εκατομμυρίων. Το τρίτο έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012, το 2015 είναι άλλο θέμα, αφορά στο δίκτυο υγείας Πεσί Πελοποννήσου. Το έργο καθυστέρησε αρκετά, όπως καταλαβαίνετε, Ιανουάριο 7, Οκτώβριο 12 είναι πολλά χρόνια. Ήταν προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων και αφορούσε την εισαγωγή ολοκληρωμένου περιφερειακού συστήματος υγείας σε 9 νοσοκομεία της περιφέρειας. Του Πανακαλυπτικού Τρίπολης, Ευαγγελίστριας, Ιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Άργους, Νοσοκομείο Άργους, Ναχλίου, Κορίνθου, Μολάου, Καλαμάτα, Σπάρτης, Κυπαρισσίας, Κέντρο Υγείας Άστρος και Λεωνιδίου. Το πληροφοριακό λειτουργεί. Δεν γνωρίζω ως προς την αποτελεσματικότητα τι συμβαίνει και τα λοιπά, και επίσης και για αυτό το έργο θα ήθελα αν υπάρχει κάποιο θέμα, πρόβλημα, να μου το αναφέρετε. Άρα αυτά τα τρία έργα είναι στο πρόγραμμά μας, τα δύο έχουν υλοποιηθεί, το τρίτο θα υλοποιείται το ληξιαρχείο από τον Ιανουάριο. Επίσης θέλω να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την χρηματικότητα και βέβαια για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων φορέων των νομών της περιφέρειας, τα τριπλοκοινωνιακά. Να ξεκινήσω από τον νομό Αργολίδας και να σας πω ότι πολύ γρήγορα θα δείτε με τα έργα που τρέχουμε το σύσσερξης, το ενεργό δίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές με 7 κατοίκους, με 10, με 15, με 40, με 200 ανθρώπους που θα έχουν κάλυψη τηλεπιλωνιακή. Το τύριο του Δήμου Τρυπόλεως, Διεύθυνση λοιπόν έργων Περιφέρειας Αρκαδίας, Διεύθυνση Μεταφορών, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιοριστικό Σώμα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου. Μπορεί να είναι Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι 7 μεγάλα, από τα 2 στα 100 Mbps. Επίσης σε 33 κτίρια, κυρίως ΚΕΠ,
του νομού. Θα πάμε από τα 2-8 που είναι τώρα στα 24. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Και σε 4 μικρότερα κτίρια από τα 4 στα 8 Mbps. Επίσης και εδώ υπάρχουν 2 Wi-Fi hotspots του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Τζιμισάνης, τα οποία θα τροφοδοτούν με ίντερνετ άμεσα. Επίσης για το rural, το αγροτικό δίκτυο, το οποίο οι ανάδοχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν το έργο σε 2 χρόνια και να το εκμεταλλευτούν για τα επόμενα 10, με μια μεγάλο διάστημα, δηλαδή εξασφαλισμένη κάλυψη.